Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε μαζί με μια νέα κοπέλα για τα site γνωριμιών και συγκεκριμένα για το πάρα πολύ γνωστό και μη εξαιρετικά αγαπημένο Tinder. Είναι τα podcast της Λάιφο. Έχω καλέσει μαζί μας σήμερα. Είναι η Βιβί. Γεια σου Βιβί. Γεια σας. Τι κάνεις. Καλά είμαι εσείς. Καλά. Πόσο χρονών είσαι, Βιβλίη? Είμαι 22 χρονών. Α, νιάτο! Εννοείται. Είμαι εκπαιδευτικός και ασχολούμαι τον τελευταίο καιρό με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άντε καλέ, μόνο εσύ και όλη η Ελλάδα. Εννοείται. Εγώ έχω την περίφημη εφαρμογή το Tinder. Πολύ καλά. Την κατέβασα πριν από ένα χρόνο περίπου, ε, αλλά την χρησιμοποιώ εντατικά εδώ και 3.5 ή μήνες. Για πε, με τι αφορμή αποφάσισε και εσύ να αποκτήσει Tinder. Επειδή χώρισα πριν από ένα χρόνο περίπου, Άχο. αποφάσισα ότι μπορεί να είναι ένα καλό τρόπο να γνωρίσει άμεσα κάποιον, να επικοινωνήσει, να βγει σε ένα ραντεβού. Βάζω κάποια προσωπικά στοιχεία που ζητάει και στην ουσία λειτουργεί μέσω φωτογραφιών. Δηλαδή πρέπει να βάλεις φωτογραφίες σου για να μπορέσει ε, να σε βρει ο άλλος, να σου κάνει like και μόνο αν κάνεις και εσύ like σε αυτό το άτομο μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του. Α, ναι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να σου αρέσει και να το αρέσει. Ναι, δεν μπορείς να μιλήσεις με κάποιον ο οποίος τον έχεις βρει, αλλά εκείνο δεν σου έχει κάνει like και το έχεις κάνει εσύ. Αν σε έχει απορρίψει, ας πούμε, στην πραγματική ζωή, ναι. δεν μπορείς να βγεις μαζί του. Όχι. Ε, αυτό είναι κλασικό. Βέβαια, εκεί είναι μόνο η εξωτερική εμφάνιση. Ναι. Μόνο αυτά βάζει τα στοιχεία. Εγώ νομίζω βάζει και άλλα. Μπορεί να βάλει κάποια στοιχεία, αγαπημένα τραγούδια ή κάποιε επιλογές που έχει, όπως ότι σου αρέσει το περπάτημα ή τα σπορ. Έχει διάφορε επιλογές, Ωστόσο, κατά κύριο λόγο, κάνεις like σε κάποιον από την εμφάνιση. Ε, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αναδεικνύουν το σώμα του. Δηλαδή ότι... έχουν βγάλει φωτογραφία με τα βράτσα και την ναι, έχουν βάλει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι αρκετοί τέτοιοι. Έχω δει και κάποιου ανθρώπου οι οποίοι είναι σε αναπηρικά μαξίδια. Α, ωραία. Αλλά η, η πλειοψηφία των ανθρώπων νομίζω ότι είναι. των αντρών μάλλον. Νομίζω ότι είναι με ωραία σώματα και που τα αναδεικνύουν σε παραλίε, σε σκάφη. Σε... Α, είναι. πιο πόρτο το Tinder. Ναι, ναι. και πατάς δεξιά και αριστερά. Ναι, δεξιά κάνεις like σε κάποιον που σου αρέσει ναι. και αριστερά τον απορρίπτεις. Είναι το no nope που τον απορρίπτεις. Και υπάρχει και το super like που βλέπεις κάποιον και σου αρέσει πάρα πολύ. Σου πέφτει το αγώνι. Ναι, ναι. Και μπορείς να του κάνεις και super like. Και αυτός το παθαίνει όταν του κάνει super like. Τονώνεται το μπράτσο. Τον Μάλλον ναι. <laughs> Ή μπορεί να είναι και ψεύτικος λογαριασμός, Ναι, ε, να είναι κάποιος ο οποίος, ε, λέει ότι είναι 25 χρονών, γιατί έχει και ωρίο ηλικία. Μπορεί να βάλεις και ωρίο ηλικία, γιατί το Tinder δεν έχει ηλικία. Ναι. Σου έχει τύχει. Έχει τύχει σε κάποια φίλη σου. Ε, όχι, δεν έχει τύχει να είναι 25 και να, να, 25 και να είναι 50, αλλά έχει τύχει να είναι 25 και να γράφει 25 και να είναι 34, α πούμε. Ναι. Τον είδε ή το παρουσιαστικό του από κοντά. Γιατί και οι φωτογραφίε που, που βάζουν μερικέ φορέ δεν φαίνονται ακριβώ πως είναι. Μπορεί να φοράνε γυαλιά ή κάποια χαρακτηριστικά να μην φαίνονται όπω στην πραγματική ζωή. Οπότε όταν βγήκε, είδε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τελικά φαίνεται στη φωτογραφία. Και τι τη είπε. Ε, τη δικαιολόγηση ότι, ότι επειδή είναι 34 πολλοί μπορεί να μην του μιλάνε και να μην κάνουν match μαζί του. Γιατί το ένα like και το άλλο like ε, λέγεται ότι κάνει match με τον άλλον. Οπότε τη το δικαιολόγησε κάπω έτσι. Και φτιάχνει το Tinder. Ναι. Και τι γίνεται, για πε. Αρχίζω και κάνω scroll στην εφαρμογή για να δω του ανθρώπου που υπάρχουν εκεί πέρα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι μπορεί να επιλέξει να βάλει δηλαδή αν είσαι ετερόφιλο, ομοφιλόφιλο. Αρχίζω για κάνω scroll και αρχίζω να πατάω like. Σε όποιον να είναι. Ο... Σε όποιον μου αρέσει. Και περιμένει. Λυσάρα. <laughs> <laughs> ναι. Και περιμένει, α πούμε, με τι μέρε, γιατί δεν είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι αν θα κάνει κάποιον like θα σου κάνει εκείνη την ώρα like, να σου να επικοινωνήσει κάποιο μαζί σου, στέλνοντα σου μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι έχω επικοινωνήσει με αρκετού ανθρώπου, δηλαδή μπορεί να είναι και 50 συν. Ναι. Είναι κάποιοι οι οποίοι προσεγγίζουν με έναν περίεργο τρόπο. Δηλαδή, μπορεί ο άλλο να σου στείλει: Καλησπέρα, τι κάνει, ε, θα ήθελε να έρθει σπίτι μου. Που αυτό είναι λίγο υποτιμητικό για τον άνθρωπο που μιλά, για τη γυναίκα, α πούμε. Τι αισθάνεσαι σε εκείνη τη στιγμή, Ότι θέλει μόνο σεξ. Ναι, κατά κύριο λόγο είναι μια εφαρμογή που. Αυτό ξέρουμε. Επιδιώκει. Όλοι. Ναι, επιδιώκει το σεξ. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που θα σου πούνε: Εγώ ψάχνω μια κοπέλα η οποία να θέλει. Ε, Σχέση. Ναι, Όντω. Ναι, ελάχιστη βέβαια. Η ανταλλαγή απόψεων και συνύπαρξη, α πούμε, χαλαρή. Ναι, και υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν πει ότι μου έχω συναντήσει εγώ που θέλουν φίλου. Μέσα από το Tinder. Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ νομίζω ότι υπάρχει πολύ μοναξιά. Πίσω από όλα αυτά κρύβει τη μοναξιά των ανθρώπων. Είτε σε φιλικό επίπεδο, είτε σε σεξουαλικό. Γιατί. Πιστεύει ότι υπάρχει η μοναξιά κυρίω ή ο φόβο του να προσεγγίσει κάποιον όταν είσαι έξω στον πραγματικό κόσμο. Γιατί παίζει και αυτό πάρα πολύ. Είναι και ο φόβο των ανθρώπων. Τη απόρριψη κατά πρόσωπο, ναι. Ναι, νομίζω ναι, είναι, είναι και αυτό ένα ένας παράγοντα. Αλλά ενώ από τη φωτογραφία σου λέει εντάξει μου δεν μου έκανε like, με απέριψε, τι είχαμε, τη χάσαμε, από τη φωτογραφία δεν μπορεί να με κρίνει. Ε, είναι πιο πολύ και η μοναξιά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, να νιώθει δηλαδή μόνος του, γιατί όταν κάποιο ψάχνει φίλους μέσω του Tinder, στην πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν έχει φίλους να επικοινωνήσει, να βγει και να μπορεί μετά να έχει και μια αυτοποίηση για να φλερτάρει. Είναι σαν παιχνίδι οι εφαρμογές, είναι σαν παιχνίδια. Ναι. Και όπω είναι και το παιχνίδι του φλερτ, έτσι έχει γίνει ένα παιχνίδι αυτό. Ναι. Στο οποίο κάποιοι εθίζονται κιόλα. Το κάνουν συστηματικά. Ναι, και δίνουν με... και χρήματα. Χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Για να ξεκλειδώσει κάποια πράγματα τα οποία, α πούμε, να είσαι gold ε, στο Tinder, ε, δίνει ένα ποσό, το αγοράζει στην πραγματικότητα από το App Store ή από το Play Store. Καλά, έχει level. Όχι, δεν είναι, δεν είναι level. Απλά για να αναβαθμιστεί, α πούμε, για να βλέπει πιο πολλά τέρια ή κάτι τέτοιο, μπορεί να πρέπει να δώσει ένα χρηματικό ποσό. Να το αγοράσει δηλαδή σαν μια εφαρμογή. Α, θα πληρώσουμε για να κάνουμε σεξ. Α, έτσι είναι. <laughs> πια δεν το βρίσκει εύκολα. Ε, εννοείται. Τι γίνεται πια εκεί έξω, Βγαίνει εσύ. Ναι, πριν τον κορονοϊό, σίγουρα. Λοιπόν, θέλω να μα πει mm -hmm. τι σου έχει τύχει εσένα, mm -hmm. ε, Σκηνικά από Tinder mm -hmm. που να έχει γνωρίσει κάποιον και να έχετε βγει ραντεβού, mm -hmm. Άβολα, αποτυχημένα, mm -hmm. ή τι καλά να πήγανε. Ε, λοιπόν, αυτό που έχει το πιο ακραίο που νομίζω ότι έχει τύχει και το πιο κακό νομίζω είναι ότι έχω συνομιλήσει με έναν άνθρωπο. Ε, έχει πάει καλά η συνομιλία η αλήθεια είναι. Γιατί για να βγεις και ραντεβού μαζί του πρέπει να έχει πάει και λίγο η συνομιλία μέσω Tinder καλά. Ε, οπότε έχει πάει καλά ρε παιδί μου η συνομιλία και αποφασίζουμε να βγούμε σε ένα μαγαζί χαλαρά ήρεμα. Και όπως συναντιόμαστε... Ε, αρχίσουμε να μιλάμε και καταλαβαίνω ότι εκείνο έχει κοπέλα η οποία έμενε εκτό Αθηνών και αποφάσισε να βρει την ευκαιρία να ανοίξει το Tinder. Εγώ του είπα εκείνη τη στιγμή ότι έχει πολύ μεγάλο ρίσκο να τον βρει κάποιο Ναι, δεν μπορεί να τον δει η κοπέλα του. Θα έχει και αυτή Tinder για να τον Θα πει, έχει βέβαια. και Tinder, αλλά τόσο. Δηλαδή, εντάξει, τόσο μυαλό. Τόσο μάλλον. Και το παρουσίαζε ω κάτι. Οκ, okay, ω κάτι φυσιολογικό. Ότι εντάξει, δεν τρέχει και κάτι, αφού είμαστε σε διαφορετικέ πόλει. Δεν γιατί θα όχι. το μάθει. Ναι, δεν θα το μάθει, γιατί δεν θα μα δει κάποιο κοινό γνωστό. Εγώ γενικά θύμωσα εκείνη την ώρα, οπότε γενικά μου βγήκε αυτό το εχθρικό και άρχισα να του λέω ότι δεν γίνεται αυτό. Δεν... Σε, κάνω δε, σε κάνω δεξιά, σε κάνω dislike. Αριστερά, όπω λέγεται. Φύγε. Δεν έκανα εδώ. dislike <laughs> μετά από 10 λεπτά συζήτησή μα. <laughs> από κοντά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε στην πραγματικότητα απλά τον έβρισα, δεν τον στόλισα. Αλλά για να καταλάβει, μπα και νιώσει και εκείνο λίγο άσχημα. Και πει μετά το κλείνω, το απενεργοποιώ. Δεν έχει νόημα αυτό. Έχω συνομιλήσει με έναν άνθρωπο στην καραντίνα την προηγούμενη, ο οποίο μου είπε ότι έχει φύγει η γυναίκα του με τα παιδιά του και έχει πάει στο χωριό. Οπότε γι' αυτό βρήκε την ευκαιρία να ανοίξει Tinder. Α, okay. καλά. Δεν βγήκαμε ραντεβού. Έχω συναντήσει να μου στέλνει μηνύματα, αλλά του στείλω ότι να μου έχει ζητήσει κάποιο άλλο μέσο κοινωνική δικτύωση. Να φεύγουμε δηλαδή από το Tinder. και να μου στέλνει ερωτήσει καθημερινά που είμαι τι κάνω, αν έχω γυρίσει γιατί γυρνάω αργά. Αλήθεια. Ναι, ναι. Πριν κάνουμε βρεθείτε για ραντεβού ή οτιδήποτε. Ναι, ναι, πριν κάνω βρεθούμε για ραντεβού. Προφανώ το απέριψε. Ναι, ναι. Έχει τύχει και ένα καλό ραντεβού με έναν άνθρωπο ο οποίο δεν έγινε κάτι, δεν συνεχίστηκε κάπω, αλλά μιλήσαμε. Ήταν ένα ωραίο τύπο. Δηλαδή τα είπαμε, τα βρήκαμε μια χαρά. <κυρίζει> Για πε μα άλλο την τερέκπληξη που σου έτυχε. Η γυμναστηριακή είναι πολύ μεγάλο μέρος του Tinder ναι. για να δείξουν τα γυμναστήρια που πάνε. Ε, μου έχει τυχεί ένα ο οποίο συνέχεια μίλεγε, ενημέρωνε τη μητέρα του. Τι και εννοείς. μου, μου το είπε και ότι ενημέρωνε για κάθε κίνησή του τη μητέρα του και μου το είπε κιόλα. Έλα Μανουλά, τώρα την κάνω αριστερά. 25 χρονών το μεταξύ. 25, <laughs> όχι ναι. 34. Όχι, όχι 25. 25 καλά, αν ενημέρωνε και τη Μανούλα 34, <laughs> θα είχαμε μεγάλο θέμα. Όντω. Θέλει και κάποιε μέρε να μιλά με τον άλλον. Θέλει να το γνωρίσει καλά. Ναι, ναι. Δεν μπορεί την επόμενη να πεις, να σου πει Βγαίνω και εσύ να βγει μαζί του. Οι, οι περισσότεροι το λένε βέβαια αυτό. Ναι. Και σου προτείνουν και κατευθείαν σεξ. Πολλέ φορέ. Ναι. σω κατευθείαν φωτογραφία από. γυμνή φωτογραφία, α πούμε. Το καρδερινάκι. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια. Δεν Να το κάνει. Να στείλει και εσύ <laughs> το δικό σου καρδερινάκι. <laughs> να σου πω κάτι. Και το απαιτούν. Το απαιτούν. Ναι. Τι εννοεί. Στείλουν φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Το ναι, ναι. Κατί. Αρκε... Αρκετά, ναι, αρκετή. Μπορεί να έχει κάποιο αρκετή πίεση σε αυτό. Αλήθεια. Ναι. Νομίζω ότι είσαι. Εγώ θα κλείνα ραντεβού, Φιλενάδα. Κατ' ολίγα θέλω να σε δω από κοντά. Ναι. Ναι. Τολμήρη. Καλά, όχι από πολύ κοντά. <laughs> θα έχω και 15 backup πίσω, Φιλενάδε, μπασκε. Αλλά θα ήθελα να το να μιλήσω από κοντά και να του πω συγγνώμη, με ποιο σκεπτικό, με ποιο με κανένα προφανώ, αλλά να κάτσουμε να το αναλύσουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε μια ψυχαναλυσούλα, ωραία. Τι το θε το δικό μου το γάτι, να το δει φωτογραφία. Ε, μα άμα δεν μπορεί να δει κάποια άλλη. Νύση... Ναι, αλλά τι το ζητά έτσι. Δηλαδή, να έρθει τώρα mm. στο μπαρ, να πίνει το μοχήτο σου. Αυτό να έχει κάνει, να έχει δρώσει για να σε φλερτάρει ή να στην πέσει, γιατί θέλει απλά να κάνει σεξ. Και να έρθει και να σου πει κατευθείαν, ζαχαροπλάσει ο πατέρα σου και άλλε τέτοιε μπαρούφε που λέμε στην αρχή, και μετά να σου πει, θα μου δείξει το κατί. Ναι, από κοντά κάποιο δεν θα τολμήσει, νομίζω. Δεν να είναι να το τόσο κάνει. ακραία τα πράγματα. Ναι, ένα site γνωριμιών μπορεί να κάνει και να πει ό,τι θέλει. Να προσβάλεις, να μιλήσει και ιδέα. Εμένα ένα. Καλημέρα μου λέει, καλημέρα του λέω. Α, όχι, μου λέει καλημέρα. Του λέω όλη μέρα να έχεις καλημέρα, κάτι πως έτσι του το είχα πει και μου λέει ρε ζών, ρε ηλίθια. Τι λέει, λέτε. Ναι. Φυσικά και τον έβρισα κι εγώ. Τι σου είπε ρε ζών, ρε ηλίθια. Ρε μου λέει καλημέρα λέει ο κόσμο, σκέτο. Και φυσικά και εγώ το απάντησα ότι έπρεπε να Πολλά... το πει. δίπλα στην περιγραφή που λέει ότι είσαι ψυχοθεραπευτής, είναι αλήθεια. <laughs> Γενικά υπάρχουν άνθρωποι που προσβάλλουν. Καλά, ναι, και στον εξωκόσμο, αλλά όχι mm -hmm. έτσι. Και έχουν, είναι, είναι αυτό, το ότι όταν είσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο, εύκολο να ζητήσεις φωτογραφίες ή οτιδήποτε. Για Κάθε ναι. εκεί με του φίλου σου και λε κάτι, θα μα στείλει τίποτα να γελάσουμε. Ναι. Είναι επικίνδυνο το Tinder. Ναι, αν δεν ξέρει να το χρησιμοποιεί και να το οριοθετεί κάπω, θεωρώ πω είναι επικίνδυνο. Δηλαδή. Γιατί επειδή θεωρώ ότι υπάρχουν και κοπέλε πιο επιρρεπεί, αν κάποιο ζητήσει αμέσω φωτογραφίε και η κοπέλα στείλει και φαίνεται και το πρόσωπό τη, δεν ξέρει τι μπορεί να τη κάνει. Ναι στην πραγματικότητα. Και τώρα βγήκε και τώρα τελευταία έχει μπει, αναβαθμίστηκε και να μπορεί να κάνει και βιντεοκλήση. Αλλά να σου πω κάτι, βιβλίο. Το να βγαίνει με κάποιον άγνωστο είναι εξίσου από το Tinder ή από το site Υπάρχουν και τόσο, το, το χάπν, το, γκίντ, το κυπί, δεν ξέρω είναι. Ε, είναι εξίσου επικίνδυνο με το να βγεις με κάποιον από κοντά όταν το γνωρίσεις σε, σε ένα μπάρ, ας πούμε, ένα βράδυ. Ναι, είναι, αλλά εκεί τον έχεις δει, έχεις ε, κόψει λίγο πώς μπορεί να φέρει, τι μπορεί, πώς μπορεί να έχει έρθει να σου έχει μιλήσει. Τώρα από το Tinder το να έρθει ο άλλος και να σου και να βγει μαζί του. Και δει να πα σπίτι του, που σου λέει. Ναι, ή να πα σπίτι του, είναι πιο Υπάρχουν παιδιά, παιδιά που το κάνουν. Ναι, και υπάρχουν και παιδιά που πάνε και σπίτι κατευθείαν. Που αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο. Το να ξέρει τι ακριβώ κρύβεται από πίσω. Τι πρέπει να προσέχει κάποιο, πιστεύει, στο Tinder. Νομίζω τον τρόπο που, φέρε, που, του, που μιλάει, που, του, που μου. Του, την προσεγγίζει κάποιο. Αυτό είναι νομίζω το βασικό. Ε, Επίση, ε, άλλο παράδειγμα που μου έχει τύχει, που μετά από το πρώτο ραντεβού που είχαμε βγει, είχε γίνει πάρα πολύ καταπιεστικό στο να ξαναβγούμε. Ενώ εμένα δεν μου άρεσε, δεν, σαν άνθρωπο, δεν με έλκυσε που με πίεζε πολύ να βγούμε και να ξαναβγούμε και ότι έλα και με έπαιρνε, επειδή μιλάγαμε και μέσω Viber μετά από κάποιο διάστημα και τηλέφωνο και το ένα και το άλλο. Πολύ πιεστικό στο να ξαναβγούμε και να βρεθούμε. Ενώ το είχα εξηγήσει και καθαρίσει ότι δεν πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το εύκολο στην όλη υπόθεση. Ότι όποτε θε απαντά, όποτε θε δεν απαντά. Ναι, βέβαια υπάρχει και επειδή υπάρχει και η χιλιομέτρηση και ειδικά αν δεν έχει βγει, αν έχει βγει με τον άλλον και ξέρει Κάποια στοιχεία σου. Πολλά μπορεί να συμβούν. Μετράει πώς, που είσαι. Ναι, ναι, μετράει από πού, ποιο, σε, ποιο, σε πόση χιλιομετρική απόσταση είσαι με τον άλλον. Καλέ, όλα μα τα μάθανε πια. Εννοείται. Δεν μπορεί να με τίποτα. Αυτό είναι το κακό. Ότι αν ο άλλο, α πούμε, καταπιεστικό, μέσα από εκεί γίνεται. Ότι τώρα σε δείχνει 3 χιλιόμετρα, τώρα σε δείχνει 10, τώρα σε δείχνει 15. Είναι η νέα μόδα αυτή στο φλερτ. Είναι το νέο φλερτ πια. Είναι ο νέο τρόπο να, να προσεγγίζει ο ένα τον άλλον πια. Η νόρμα την κοινωνία μα. Νομίζω ότι έχει ήδη γίνει και ειδικά στην εποχή που διανύουμε, ο κόσμο δεν μπορεί να φλερτάρει λόγω των μέτρων και Τη κατάσταση που βιώνουμε, έχει γίνει πολύ μόδα το να μπορεί να φλερτάρει μέσα από μία εφαρμογή. Εμένα, οι φίλοι μου, δύο φίλοι μου που ζουν στη Σουηδία, τα τελευταία δύο χρόνια μου λένε Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Αυτό είναι ο τρόπο. Εγώ έχω ε, ακούσει επίση από παράδειγμα ότι στο εξωτερικό βέβαια από μία φίλη, ήθελε απλά έναν άνθρωπο τα βράδια να τη συντροφεύει στον ύπνο τη, να κοιμάται απλά με κάποιον χωρί να έχει κάποια σε σεξουαλική επαφή μαζί του. Άντε καλέ! Και... Μπράβο τη! Και το βρήκε αυτό μέσα από την εφαρμογή. Δηλαδή. βρήκε, έβρισκε έδυ ανθρώπους ανθρώπου κατά καιρού, απλά να κοιμούνται μαζί το βράδυ. Θέλω να μοιράζομαι τον ύπνο μου και το κρεβάτι. <Κι> ναι, 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 ήθελε συντροφικότητα απλά στον ύπνο. Τι κρεβάτι έχει, τι στρώμα να πάω εγώ. Μάλλον <σχι> πολύ καλό. Υπέρδιπλο. Εν τω μεταξύ, έχω κάποιε φίλε, οι οποίε εμφανίζει πιθανά τέρια, γνωρίζονται, βγαίνουν, τα ραντεβού είναι κάρα αποτυχημένα, δεν ταιριάζουν ποτέ το ποτόν και το Tinder του ξαναεμφανίζει του ίδιου ω τέρια. Δηλαδή ο αλγόριθμο κάνει κάπου λάθο. Σίγουρα ε, μπορεί μερικές φορές να συμβεί και αυτό. Επίση, πολύ συχνό φαινόμενο που έχω παρατηρήσει και από φίλες οι οποίες έχουν Tinder είναι ότι τα ραντεβού που μπορεί να έχουν προχωρήσει λίγο περισσότερο οι άντρες έχουν απαιτήσει μετά στο σεξουαλικό κομμάτι του στείλουν ότι. να μην πάρουν προφυλάξει. Γιατί έτσι πιστεύουν ότι. λειτουργούν. Ναι, ότι πρέπει να λειτουργήσουν εκείνη τη στιγμή. Επειδή θεωρούν ότι αφού έχει Tinder, είσαι μία καρδιά του επίπεδου. Ναι, Ψάχαν ναι. Ψάχνει σίγουρα ναι. για σεξ. Ναι, ναι. Γενικά υπάρχει αυτή. Έχω συναντήσει αυτή την αντιμετώπιση από του άντρε του Tinder. Από ραντεβού που έχω βγει. Έναν σεξισμό προ ε, τι γυναίκε. Ναι, αυτό συμβαίνει. Μα εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει και πολύ συχνά στον έξω κόσμο. Από Κοντά, Όταν θα... θα ρηχτεί η γυναίκα στον άντρα, θα τη θεωρήσουν αυτόματα καλωτά του επίπεδου. Ψάχνετε τη λισασμένη λισάρα, α πάμε. μωρέ να κάνουμε το ψυχικό. Οι γυναίκε ε, αντιμετωπίζονται έτσι από του άντρε, αλλά όχι οι άντρε από τι γυναίκε. Ναι, γιατί το παραδοσιακό παλιό, καλό πατροπαράδοτο φλερτ είναι ο άντρα στη γυναίκα να δώσει το πράσινο φω, να κάνει λίγο το ματάκια. Γι' αυτό και ότι όταν, γίνεται, όταν κάνεις μάτς με κάποιον, εμένα τουλάχιστον, οι περισσότεροι μου στέλνουν μηνύματα εκείνοι, πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους και για την προσωπικότητά τους, ειδικά είναι κάποιος έτσι πιο γυμνασμένος, πιο... Τύπου δεν άντεξες, ε, το έκανες ναι, το like ναι, σου. Και τύπου τι γεύσε να έχει το προφυλακτικό. ναι, ακριβώ. Είναι έτοιμη για όλα. Ναι, ναι. Υπάρχει, Αυτή η ναι. έπαρση από πού, Λόγω τη οθόνη. Πιθανόν ή και λόγω του ότι βλέπουν ότι τελικά οι γυναίκε του κάνουν like. Έξω μπορεί ο τρικέφαλο να έχει υδρώσει, να μην μπορούσε να μιλήσει, να έχει σφιχτεί τόσο και να έχει πεταχτεί φλέβα. Γι' αυτό και έχει το Tinder. Άμα δε, αν μπορούσε έξω να, στην πραγματική ζωή να κάνει φλερτ, δεν θα έχει το Tinder. Θέλει να μου πει την άποψή σου γι' αυτό. Είναι νομίζω καθαρά θέμα ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι χιδαίοι και θα σε φλερτάρουν με τέτοιο τρόπο που δεν θα θέλει να ξανασυνομιλήσει και να συνεχίσει την συνομιλία μαζί του. Είναι και κάποιοι οι οποίοι το έχουν πιο πολύ με την επικοινωνία, με το λέγην. Ναι, αλλά σαν φαινόμενο, πώ σου φαίνεται. Όχι να αλλάξει τα πράγματα. Θα ήταν δηλαδή πιο οκ. Okay να μπορούν οι άνθρωποι στην πραγματική ζωή να βγουν σε ένα μπαρ και να την ο ένα στον άλλον ή η γυναίκα στον άντρα ή ο άντρα στη γυναίκα με θάρρο. Το έχει κάνει. Όχι, δεν το έχω κάνει. Είχα πολλά χρόνια σχέση. Ναι, ναι. Και πώ γνωριστήκατε. Στο σχολείο. Άιστα από μικρά ήσασταν. Ναι. Και χωρίσατε και λέει, θα σα ανοίξω ένα Tinder τώρα. Έτσι. Να πάρω το πίσω. Και γνώρισε ό,τι να είναι εκεί μέσα. Ό,τι να είναι. Ειδικά αν έχει γνωρίσει πριν κάτι καλύτερο. Μπορεί εκεί πέρα να είναι λίγο δύσκολο η διαχείριση που μπορεί να έχει. Νομίζω όμω ότι πολλέ κοπέλε το ανοίγουν απλά. Υπάρχει δηλαδή και η μερίδα των γυναικών οι οποίε απλά θέλουν σεξουαλική επαφή. Ναι, σίγουρα βοηθάει. Αυτό ναι. είναι κάτι πολύ βοηθητικό. Mm -hmm. Αλλά όντω μπορεί όπω και στον έξω κόσμο να βρει και στον ιδανικό κόσμο, ο κόσμο λέει, κυκλοφορεί, άτομα τα οποία δεν στέκουν. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ που μου λένε Καλέ, έμαθε πω έκανε Tinder, δεν το πιστέψει. Ο τάδε, η τάδε. Και σιγά δεν έχουν αυτή η ανάγκη να δούνε το γατί, να δείξουν το γατί του και να Έτσι είναι, δούνε το καναλί το άλλο. Δηλαδή, ποιοι είναι οι τάδε <laughs> που δεν θα έχουν Tinder. Θεωρώ ότι είναι. Είναι λίγο στερεότυπο για το ποιο έχει και για το ποιο δεν έχει. Ναι. Άμα ειδικά τον ξέρει και κάποιο φίλο ή γνωστό στην πραγματική ζωή και τον βρει μέσα στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ενώ αν έχει Instagram που είναι must, social media, ναι. είσαι κάτι αναβαθμισμένο, έχει μια αξία. Ενώ αν έχει Tinder, είσαι Κάποιο που ψάχνεται καημένο μοναχικό. Έτσι είναι λίγο, λοιπόν, αλλά μπορεί και το Instagram να κάνει την ίδια δουλειά με το Tinder Δεν μου αρέσουν τα... Τα, αυτέ οι αντιλήψει. Λε και στο Instagram δεν είσαι καημένο μοναχικό που δείχνει τον brand σου. Λε εκεί πέρα δεν ζητά φωτογραφίε από τον άλλον. Ή τα like που αυτό δεν υπάρχει. Δεν είναι, είναι μια διαφορετική εφαρμογή, αλλά το ίδιο πρεσβεύει νομίζω. Εσύ τι ατάκε έχει ακούσει στο Tinder. Πιο πολύ νομίζω έχω ακούσει η πιο έτσι που. Μου έχουν κάνει εντύπωση είναι η έπαρση για τον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή, ε, δεν είμαι πολύ όμορφο ή ξέρω εγώ, δεν στου κυλιακού μου. Ε, να σου στέλνει όλο το πρώτο μήνυμα και να σου λέει μου έκανε like για το πόσο ωραίο σώμα έχω. Πολύ άοπε. Wow, πληκτρολογώ το κινητό σου στο κινητό μου πάνω στου κυλιακού σου. <laughs> Ακριβώ. Ή μπορεί κάποιο να μου στείλει ε, για τα μαλλιά μου. Α, ε, πόπο δεν το έχω ξαναδεί αυτό το χρώμα στο μαλλιών και να είναι μαύρα ή ξανθά, πούμε, είναι πολύ basic χρώμα. Από πού έρχεται αυτό, από τη Σουηδία, Όλε ξανθέ. Μάλλον ναι. Γενικά αυτό έχω διακρίνει. Πολλοί μηνύματα που στέλνουν πολύ έπαρση για τον εαυτό ή πόσο ωραία μάτια έχω ή μου έκανε like επειδή έχω μπλε μάτια ή επειδή έχω πράσινα μάτια. Μου έκανε like επειδή έχω μπλε μάτια. Να με ρωτάει του το έκανε like και έχει μπλε μάτια. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι εμένα μου άρεσαν τα μάτια του και του έκανα like. Α πούμε, αν αυτό ο τύπο ήταν σε ένα μπαρ και άλλοι έπαιρνε το ποτό Τα Θα πηγαίνανε, τη έλεγε: Δεν με κοιτά τόση ώρα, επειδή σε έχω τυφλώσει από την ομορφιά μου. Είναι σε, μπορεί και να το έκανε στην πραγματικότητα τελικά. Από κοντά, πώ έχουν φλερτάρει. Για πε μα έκανε ένα καλό φλερτ. Πιο πολύ έξω νομίζω στο, στο μπαρ γίνεται ότι να σε κεράσω, θα με κεράσεις και κάπως έτσι πάει ή να σου στέλνει κάτι στο τραπέζι σου. Έτσι νομίζω πάει περισσότερο. Αυτό έχω συναντήσει εγώ περισσότερο έξω. Είναι πολύ δύσκολο ο άλλος να έρθει να σου πει μια ατάκα που στην πραγματικότητα μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωσης μπορεί να στην έλεγε. Μπορούσα <laughs> Δεν μπορούσα να σε κεράσω. Δεν μπορείς. Στη, στη, στη με τέτοιο, με delivery. Ναι. <laughs> <laughs> Τι σου λείπει ένα από το φλερτ έξω. Η αμεσότητα νομίζω, να μπορεί τον άλλο να τον δει, ε, να σε δει, να μιλήσετε. Γενικά νομίζω ότι η επικοινωνία από κοντά και το φλερτ από κοντά. Θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο παίζει το eye contact που μπορεί να κάνει με κάποιον. Σημαντικό φλερτ και αυτό που μέσα από τα κοινωνική δικτύωση δεν υπάρχει. η ε, κινησιολογία, η κίνηση του σώματο. Ναι, η, 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 η φλεματική επαφή μπορεί να έχει με κάποιον. Η γενιά η δική μου έχει αναθέσει πολύ τι ελπίδε στο διαδικτυακό φλερτινγκ. Και λόγω του ότι είναι η νέα μόδα και στο εξωτερικό είναι must Πολλοί άνθρωποι από την δική μου γενιά έχουν, βρει, έχουν μπει σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με ανθρώπους Αισθάνομαι ότι θα ήθελα να είμαι σε μια άλλη εποχή που να μπορεί ο κόσμος να φλερτάρει περισσότερο face to face Και να μην έχει γίνει μια νέα μόδα και να στηρίζεται τόσο πολύ στην εξωτερική εμφάνιση κάποιου Που πιστεύεις χάνεται αυτό στον κόσμο γενικά Δηλαδή, σε ότι ο κόσμο ντρέπεται, φοβάται την Υπάρχει απόρριψη. Υπάρχει πολύ μεγάλο. Ναι, ο φόβο τη απόρριψη νομίζω ότι είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που εμποδίζει του ανθρώπου να το κάνουν αυτό. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο αυτό. Επειδή φοβούνται την απόρριψη, το βρίσκουν ω την εύκολη λύση, έτσι νομίζω. Είναι η εύκολη λύση για τα πάντα. Επίση, νομίζω ότι εγώ που το χρησιμοποιούσα. Τρει μήνε εντατικά, ε, Βρήκα πολλέ περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι είτε μου λέγανε ότι ε, το έχουν ανοίξει λόγω τη μοναξιά του και επειδή θέλουν να συνομιλήσουν με κάποιον, αποζητούσαν από μένα συντροφιά χωρί εγώ να θέλω να του τη δώσω. Διαδικτυακή συντροφιά εννοώ. Ναι. Η παντρεμένοι. Οι έχουν σχέση. Η ε, οι... πρώτη του γυμναστηρίου. Υπάρχουν, ναι, οι κατηγορίε. Οι... Η νάρξη. Δεν η... θα έπρεπε το Tinder να κάνει κατηγορίε. Και να επιλέγουμε εμεί σε ποια είμαστε, ρε παιδί μου. Θα ήταν μια έξυπνη λύση. Ωραίο. Θα ξεχωριζόταν, θα έβρισκε και πιο εύκολα αυτό που ήθελε στην πραγματικότητα. Ε, ναι, υπάρχουν η κατηγορία του εγώ δείχνω το σώμα μου, δείχνω ποιο είμαι. Υπάρχει η κατηγορία των παντρεμένων και των. Υπάρχει επίση και η κατηγορία των ε, ενό ζευγαριού. Δηλαδή. Ένα άντρα και μια κοπέλα που έχουν ένα κοινό Tinder, βάζουν φωτογραφίε του και αποζητάνε έναν άντρα ή μια γυναίκα για να. Τετράδα. Ναι, ε, όχι τετράδα απαραίτητα, μπορεί και ένα άτομο μόνο. Υπάρχει και μια τέτοια κατηγορία στο Tinder. Τζευγαριών που αποζητάνε είτε άντρα είτε γυναίκα. Τρίο. Ναι. Mm. Τώρα δεν κάνουν αυτά. Μέχρι μια άτομα μα επιτρέπει το κράτο. Ε, τώρα... <laughs> με ένα έξι 6... Ξανοιχτείτε. Πατήστε δεξιά με... όλοι. Ναι, μένα... στο 13.033 με ένα 6 μπορεί να γίνει και αυτό. Σου κάνουν πολλά like. <laughs> Πιο πολλέ απορρίψει ή like έχει στο Tinder. Δεν μπορεί να δει τα ποσοστά, η αλήθεια είναι. Μόνο τα μάτ που έχει κάνει, έτσι λέγονται. Ε, η αλήθεια είναι ότι θα πω εντάξει. Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν στην πραγματική ζωή αυτό ο αριθμό θα μπορούσε να υπάρξει. Σε επηρεάζει σένα. Άμα θα βέβαια πιο πολύ θα σε επηρεάζει όντω. Είναι πιο πολύ στο διαδίκτυο από την πραγματική ζωή. Δεν με επηρεάζει από την άποψη ότι θα μου άρεσε αυτό να γίνεται και έξω, να υπάρχει δηλαδή αυτή η αμεσότητα και έξω και να μην. Είναι... Θα απορρίψει ο άλλο και έξω. <laughs> ναι, αλλά στο Tinder δεν ξέρει ποιο έχει απορρίψει και ποιο όχι. Α, δεν ξέρει. Όχι, δεν δουλεύει. Δεν μπορεί να δει, όχι. Οπότε είναι λίγο πιο. Δεν σε νοιάζει. Ναι. Σαν να μην, σαν να μην υπάρχει, Ναι, μπορείς όμως να δει πόσα like έχεις Οπότε, αν έχει 2 ή 3 ή 5 και δεν έχει 25. Βέβαια, μπορεί να έχει 25 στο Tinder και. Κανένα έξω, οπότε και αυτό είναι ένα <laughs> προβληματισμό. <laughs> ναι, ή μπορεί να είσαι 4 και ε, να λε ότι είσαι 25 και να έχει like. Ναι. Και να βγαίνει έξω και το παιδί 34 χρονών. Μπουμπούκι να πούμε. Τι yeah. λέει 25. 25 είναι. Έξω μπορεί να έχει πολλέ απορρίψει, γι' αυτό να πηγαίνει στο Tinder. Είναι περίπου και ο τρόπο που απορρίπτει ο κόσμο. Οπότε φοβούνται και πολύ τι αντιδράσει. Ναι, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Δηλαδή, αν ο άλλο. Αν εμένα με κυράσει κάποιο έξω και του πω Δεν το θέλω. Πώ έτσι. Ναι, είναι πολύ άμυλο. Εντάξει, και έχει δύσκολο. να κάνει με έναν άνθρωπο που δεν ξέρει πώ να πει το όχι του. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ωραία η αντίδρασή σου να μην έτσι. Ναι. Σίγουρα. Αλλά πώ θα του έλεγε Δεν σε θέλω στο Tinder. Νομίζω απλά δεν θα το απαντούσε. Θα σταματούσε τη συζήτηση εκεί πέρα. Οπότε είναι. Στο κομμάτι τη απόρριψη είναι πιο εύκολο το Tinder σίγουρα. Πώ σου φαίνεται αυτό το φλερτ του καναπέ. Είναι το φλερτ του καναπέ, τη κουζίνα. Μπορεί να είσαι στην τουαλέτα σου και εκείνη τη στιγμή για να φλερτάρει. Μου φαίνεται λίγο περίεργο το να μπορεί να φλερτάρει και με διαφορετικού ανθρώπου. Δηλαδή να μην σου κάνει ο ένα και να πηγαίνει στον άλλον. Καλά, αυτό συμβαίνει έξω. Ε, όχι τόσο άμεσα. Ναι. Ενώ δεν είσαι στο μπαρ, απορρίπτει τον έναν πηγαίνει στον άλλον. Ε, και... Δεν μου κάτσε εσύ. Ελά, εδώ εσύ. <χει> ναι, το Tinder το έχει αυτό, δεν έχει πολύ. Είναι λίγο ότι. Α, δεν μου κάνει αυτό, πάω στον επόμενο. Αν δεν μου κάνει αυτό, πάω στον επόμενο. Γι' αυτό είναι και τα like και τα dislike. Νομίζω είναι λίγο περίεργη η αναλυσιμότητα αυτή που υπάρχει. Το να μπορεί να φιλερτάρει επίση από όποιο σημείο, να είσαι στη δουλειά σου και να μπορεί να μπει. που πολύ συχνέ περιπτώσει είναι αυτέ το Tinder που θα συνομιλήσω με κάποιον και θα του πω, ξέρω εγώ τι κάνει τώρα, ή με δουλειά. Και είναι στη δουλειά του και επειδή μπορεί να βαριέται. Multitasking. Ναι, ναι, οι ναι, περισσότεροι έτσι είναι. Αυτό εξασκούμε καλύτερα. Λέ. Γι' αυτό έχουμε χάσει το φλερτ έξω, όμω. Mm. Το έχουμε χάσει. Θεωρώ ναι, οι νέε γενιέ το έχουν χάσει τελείω. Τελείωσε. Όσο ειδικά οι γενιέ περνάνε, χάνεται και όλο περισσότερο. Δηλαδή, τώρα αν ναι, ξεκινάνε από τα 18 τα παιδιά και μαθαίνουν το διαδικτυακό φλερτ, το έχουν μάθει από την αρχή. Δεν έχουν μάθει καν το πώ είναι το έξω φλερτ. Πάντω, Άννα, εγώ νομίζω ότι η νέα γενιά έχει μάθει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και όσο. Ε, και ό, νομίζω ότι όλο ένα και αυτό μπαίνει περισσότερο στι ζωέ μα, γιατί έχουμε και ερωτήσει από το εξωτερικό, που είναι κάτι που εδώ και αρκετά χρόνια το διαδικτυακό ε, φλερτ υπάρχει περισσότερο. Η νέα γενιά πια έχει αρχίσει και το βάζει από πολύ μικρή, δηλαδή ακόμα και το Instagram που είναι ένα μέσο κοινωνική δικτύωση, στου νέου, δηλαδή από 15 μέχρι 22, 23 είναι πολύ, έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Ζούμε και τα κάνουμε όλα μέσα από ένα ψηφιακό κόσμο. Ναι. Πιστεύει ότι θα κάνουμε και σεξ προσωμείωση μετά από λίγο καιρό. Υπάρχει. Μπορεί κάποιοι να προτιμούν και το είναι από το πραγματικό σεξ. Ναι, καλά. Να του εξητάρει περισσότερο το να έχουν εικόνε και να βλέπουν εικόνε. Πώ φαίνεται στου συνομιλικού σου όλο αυτό απλά normal. Νομίζω πω η μια μερίδα πληθυσμού των συνομιλίκων μου, ναι, μπορεί να το βρίσκει και ωραίο. Νορμάλ το να έχουν μια φωτογραφία και να τη βλέπουν όλοι μαζί, α πούμε. Αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ σε όλου λείπει το να φλερτάρουν από κοντά και να έχουν αυτή την οικία επαφή από κοντά. Αλληλεπίδραση. Ναι. Λείπει και σε σένα. Νομίζω πω ναι. Ειδικά τώρα που βιώνουμε και όλα αυτά θα ήταν αρκετά σημαντικό να μπορεί να αλληλεπιδράσει από κοντά με ανθρώπου και να βλέπει τα χαρακτηριστικά του, τι κινήσει του, το πώ μιλάνε. Και όχι ένα λογαριασμό στο Ιντερνετ. Ακριβώ. Ο οποίο σου δείχνει ξανά και ξανά τον ίδιο γκόμενο που τον έχει απορρίψει πέντε φορέ. Ναι. Ε. Ακριβώς. Ακριβώ. Γιατί και οι αλγόριθμοι, όπω και εμεί προφανώ στην πραγματική ζωή, κάνουν λάθη. Φυσικά. Εντάξει. Και σου δείχνουν. Κάνουμε και δύο σκουότ. Πόσο να ταιριάζουμε πια. Σωστό. Θα ένιωθε ποτέ πολύ κορεσμό από το πολύ φλερτ. Το διαδικτυακό φλερτ. Ναι. Μπορεί, άμα δηλαδή σου πατάνε, σου έχουν κάνει like ή μάτσι ή σου έχουν συνομιλήσει 20 άνθρωποι. Κάπου αρχίζει και το χάνει και ο λόγος Ναι. Δεν έχει πολύ καινούριο ρέθισμα. Δεν έχει έναν άνθρωπο, δεν έχει εστιάσει να, φλερτα... να στο Tinder φλερτάρει με 10 ταυτόχρονα. Άπειρε επιλογέ. Άπειρε. Αυτό είναι καλό. Αλλά απ' την άλλη. Ναι, δεν ξέρω. Δεν εστιάζει κάπου έτσι. Εστιάζει σε πολλά διαφορετικά. Σε πολλού διαφορετικού ανθρώπου. Που στην πραγματική ζωή αυτό δεν μπορεί να γίνει. Mm. Στο πραγματικό φλερτ. Στο πραγματικό φλερτ φλερτάρει με έναν. Εντάξει, υπάρχουν και μέρη που μπαίνει κάπου μέσα και λιθορίζει και λε: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ναι, αλλά δεν φλερτάρει με 20 ταυτόχρονα. Γιατί. Ανεβαίνει στην μπάρα, ναι. Ακου, παρακαλώ, μπορώ να έχω την προσοχή σα. αυτό γίνεται σπάνια. Στο Tinder φλερτάρει με 20 ταυτόχρονα. Αυτό, άμα γίνει, θέλω να το φωτογραφήσω κάπου. Ναι, είναι γι' αυτό. Άρα δεν είναι πιστεύει στη νέα μόδα το Tinder και στα site των Είναι βασικά η ζωή μέσα από τον ψηφιακό κόσμο που ζούμε πια. Ναι, νομίζω ότι είναι νέο τρόπο. Δεν είναι απαραίτητα τα... οι εφαρμογέ που το κάνουν. Είναι ο τρόπο που έχει μπει στη ζωή μα από το Facebook, από το Instagram και από άλλα μέσα που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και ηλικίε πιο μικρέ ή και πιο μεγάλες. Τι θα ήθελες να κάθεις, ας πούμε, σε ένα παγκάκι, σε ένα που οπουδήποτε μπορεί να φλερτάρει ο κόσμος, παντού στο σούπερ μάρκετ, πάνω από τα απορριπαντικά, mm. να έρθει κάποιος, να την πέσει ρε παιδί που ωραία, και να σου πει μια νατάκα ή να σου πει κάτι ωραίο και να πει εδώ είμαστε ωραίο το φλερτ. Ξεκινάμε. Ναι, θα προτιμούσα πάνω από τα απορριπαντικά παρά μέσα από το Tinder. Τι θα σου έλεγε, α πούμε. Να με γνώριζε με πολύ ευγενικό τρόπο, δηλαδή το όνομά μου, πολύ. Δεν χρειάζεται η ατάκη. Η ατάκη είναι παλιό. Είσαι του ευγενικού. Ναι, παλιό μου δίτκη, θα τη έλεγα. Δεν ε... είσαι τα αστέρια πέσανε από τον ουρανό και σε ντύσανε. Κι εγώ είμαι <laughs> ένα αστέρι. Όχι. Εσύ τι ατάκα θα έλεγε σε κάποιον για να πα να του ρηχτεί. Εγώ, αν ήθελα να κάνω φλερτ, θα του έλεγα, α πούμε, να πάμε μια βόλτα. Να τον γνωρίσω. Δεν θα του έλεγα κάποια τάκα. Π.χ. ήταν ο, πατέ... ο πατέρα σου. Θα κάνει και τα μαλάκια. Ναι. Και τα ματάκια. Όχι, δεν θα έκανα ούτε τα ματάκια ούτε τα μαλάκια. Θα έλεγα, θα ήμουν. απλά αυτό είναι το φλερτ, νομίζω. Mm. Να γνωρίσει τον άλλον. Χωρί ατάκε, οι οποίε διακοσμούν. Και αν ρε, στη πάταγε σε κάποιον, like και σου έλεγε έλα να βγούμε από κοντά και να προχωρήσει η φάση. Να τον έβλεπε στο Tinder και ότι είναι πιο για σεξ κατευθείαν. Και, τον... και πήγαινε από περιέργεια και γνώριζε από κοντά ή από απλή <κυκυκλή> ανάγκη καθαρά για σεξ. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι με το αυτό, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Και πήγαινε, γιατί συνενεί. Και, και γνώριζε έναν τύπο που ήταν wow. Ε, θα έχει πιάσει τον Τζόκερ τότε. Το πιστεύει ή πιστεύει ότι ήσουν προκατελημένοι. Σίγουρα θα ήμουν προκατελημένη γιατί. Όταν... Σου λέει σε πόσο τα λεφτά Ναι. Αλλά μπορεί τελικά εκεί που πα προκατελημένο κάπου, ακόμα και μέσα στο διαδίκτυο, να πετύχει κάτι πολύ καλό για σένα. Γενικά πιστεύω ότι όλα αυτά που δημιουργούνται είναι δείχνουν ξεκάθαρα την ανάγκη να σχετιστούμε με κόσμο. Τι αυτό συμβαίνει σεξουαλικά, τι συμβαίνει φιλικά, τι συμβαίνει ερωτικά. Όλα αυτά είναι site γνωριμιών. Είναι τρόποι γνωριμίας. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε τον, την ανάγκη να σχετιστούμε με κάποιον και με, με αυτόν τον τρόπο το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Αλλά δεν έχουμε πρόσβαση πια στο Στον κανονικό πραγμα... κόσμο. Ναι, στην πραγματική ζωή. Πώ το ζει, Δύσκολα θα έλεγα. Θα μου άρεσε να υπάρχει και το ένα και το άλλο. Δηλαδή να υπάρχει και το πραγματικό φλερτ και σε περιόδου που κάποιο το έχει ανάγκη να υπήρχε το διαδικτυακό. Ναι. ή που έχει την ανάγκη για κάτι πιο άμεσο. Ναι. Εκεί που πέφτει η ανομβρία. Ναι, ακριβώ. Να ποτίζουμε εμεί με το Tinder. Κάπω έτσι θα μπορούσε να ήταν. Ε, να πω εδώ ότι νομίζω το πιο σημαντικό και διαδικτυακά αλλά και στο φλερτ εξω είναι η προσοχή που πρέπει να υφίσταται στην κάθε περίπτωση που γνωρίζει ή που σε φλερτάρει κάποιο και μέσα από το Tinder για το τι μπορεί να συναντήσει, με ποιον μπορεί να συνομιλήσει, αλλά και έξω στον πραγματικό κόσμο. Mm. Ε, προσοχή σε όλα. Ναι. Θα πάρει και ένα ρίσκο παρόλα mm. αυτά. Αλλά θα προσέξει τι ρίσκο θα πάρει. Αλλά καταλαβαίνει, ειδικά από κοντά κάπω σου κόβει. Ναι, σίγουρα. Ωραία, πολύ ωραία. Από τότε που καταλήγουμε για το site των ορειμιών, βρεσβιβή. Αν θέλει κάποιο και έχει την ανάγκη να το χρησιμοποιήσει, να το χρησιμοποιεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να μην βλάψει τον εαυτό του, α πούμε. Να με προσοχή. Εκεί νομίζω καταλήγουμε. Και ότι είναι μία μάστιγα τη εποχή. Να βάζει πραγματικέ φωτογραφίε, πραγματικά στοιχεία. Ναι, πολύ σημαντικό. Να μην ζητάει από το πρώτο δευτερόλεπτο να δει το αλλού το... Mm -hmm. Γενετικό όργανο. Ναι, δηλαδή πολύ και κάπου όπα αυτά. σε αυτά τα κομμάτια. 22 χρόνια κοπέλα. Πε στι 22 άρδε, 23 άρδε, τι τους λες τους λέω να βγαίνουν να φλερτάρουν ακόμα και όταν περπατάνε εν μέσω καραντίνας Ναι ναι, πολύ σημαντικό. Για περπάτημα που πάνε για αθλητική άσκηση. Ακριβώ. Εκεί όλοι οι γυμναστηριακοί. Είναι το σημείο τους να αφήσουν τον Tinder. Να αφήσουν να βγουν έξω, να ξανατρέχουν και να φλερτάρουν. Πολύ ωραία θα ήταν. Είναι ωραίο να ξεκλειδώνει το άνθρωπο ανοιχτό και στην απόρριψη και στην αποδοχη mm -hmm. Και στο νέο και στη γνωριμία. Με όποιον τρόπο, αλλά το από κοντά νομίζω έχει άλλη γλυκά. Έχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίβη, που ήρθε και τα είπαμε. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Άννα μου. Εύχομαι θα συνεχίσει να ψάχνει το τέρι σου. Μπορεί, μπορεί να, συνεχίσω να, το, να αρχίσω να το ψάχνω και εγώ με το έξι μου. Ναι, αλλά πρέπει να επεκτείνει τα χιλιόμετρα που είσαι στο Tinder. Δηλαδή, μην βάλει μόνο την περιοχή σου. Πώ θα βρει έτσι. Ναι, δε... βάλει όλη την Αθήνα, όλο το λικανοπαίδιο. Κάποιο σου το Και πώ θα πηγαίνω όμω τώρα που έχουμε καραντίνα. Ξέρετε τι γίνεται στα στι υπόλοιπε περιοχέ. Χαμός από κόσμο. Το φαντάζομαι, ναι, αλλά νομίζω καλύτερα να το βρει στην περιοχή σου και από κοντά παρά στη... Έχει βρει κανένα γνωστό σου. Ναι, έχω βρει. Και. Δεν έχω πατήσει like. Έχω κάνει dislike. like. Ε, όχι, δεν θεώρησα δεν νομίζω ότι είχε κάποιο νόημα να, το, να πατήσω like. Δεν θα συνέχιζε κάποια συνομιλία, δηλαδή, ή θα μου πανταγεί και εκείνο, α πούμε. Φαντάσαι να δει κανένα συγγενή σου. Όχι, αλήθεια είναι. <laughs> Μπορεί να συμβεί όμω, γιατί όχι. Να συνεχίσει να φλερτάρει και από το site και στον έξω κόσμο. Πολύ. Και να μην φοβάσαι την απόρριψη καθόλου. Mm -hmm. Σα ευχαριστώ και να παροτρύνει και του άλλου να φλερτάρουν. Πε παιδιά, έλα, σκόθε τα όσο κανά, Πάμε να φλερτάρουμε όλοι μαζί. Όταν μα ανοίξουν, να γίνει χαμό. Αυτό ναι, πολύ σημαντικό. Χάρηκα. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Είναι τα podcast τη Life.